Hey! Πίκταρτ εδώ! Και σήμερα έχουμε βίντεο. Μετά από τρεις μερούλες, πόσο καιρός πέρασε? Δεν νομίζω να σας έλειψε, εντάξει. Ένα breakout μικρό έγινε. Και τι έγινε, ρε guys. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ με rewards από το Weekend League που μας πέρασε. Όσοι δεν ξέρετε, είχα ενημερώσει στο Instagram ότι θα σας πω τι rank βγήκα. Εν τέλει δεν μπόρεσα να το κάνω αυτό. Ήθελα να το ετοιμάσω σε βίντεο. Θέλω να μου πείτε μια γνώμη για την καινούρια σειρά που ετοιμάζω. Θέλω να είναι γούλου και να σας δείχνω κάποια highlights από αυτό. Θα λέγει τη σειρά Road to Elite. Μου φαίνεται αρκετά ενδιαφέρον η ιδέα αυτή. Θέλω να μου πείτε και κάτω στα σχόλια πώς σας φαίνεται. Έχουμε τα rewards από την Gold 1, όπου τα άνοιξα σε live stream την Πέμπτη. Twitch.tv κάθετος PickTart, όσοι δεν ξέρετε. Τώρα και αυτή τη στιγμή που το βλέπετε αυτό, πες να κάνουμε και streamάκι στο Twitch με Weekend League. Οπότε όσοι δεν έχετε follow, πάντα κάντε εκεί πέρα. Κάνω καθημερινά streamάκια όσοι θέλετε να βλέπετε κι άλλο content από PickTart. Πάμε να δούμε τα rewards πρώτα και στη συνέχεια θα σας δείξω την ομάδα που έχω ετοιμάσει για αυτό το γουλού. Foot Champions. Λοιπόν, πάμε. Βένερ, έλα στην ομάδα. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, 2 player picks, 2000 points, 200k pack και 50.000 coins. Ξεκινάμε από τα player picks, μάγκες. 1, 2, 3. Πάμε, chat! Για να δούμε τι θα έχουμε. Θα έχουμε... ο Γιάρδα... πώς διαβάζεται αυτός? Ο Γιαρθάμπαλ. Ωραία, σωστά το είπα. Πάμε, next player pick. Λοιπόν, το ανοίγω. Για να δούμε. Θα μας δώσει Ελαραμπή, νάτος, ο striker. Θα κάνω τα player pick, εντάξει, τουλάχιστον πήραμε ένα 86, κάτι είναι γι' αυτό. Α, έχουμε και τα rivals, τα rewards, ρε, τα ξέχασα. Έχουμε πάντως αρκετά πακάκια να ανοίξουμε. Ξεκινάμε από τα jumbo gold pack, τα απλά πακάκια. Ήρεμα, τσίλικα, για πάμε. Για να δούμε τι έχουμε. Είναι boards, νομίζω είναι boards. Ναι, Ισπανός, right back, Sergio Roberto, ε. Επόμενο jumbo gold pack. Φύγαμε. Για να δούμε. Δεν είναι τίποτα. Αντρέ Γκόμες. Πετάει η ομάδα, πετάει. Για να δούμε. Είναι walkout. Ωραίο. Βραζιλιάνος. CDM. Φαμπίνιο. Φαμπίνιο. Not bad. Not bad. Φαντάζεστε να τυχαίνουμε κανένα Neymar. Ω, πάει 25.000. Έχει πέσει τόσο πολύ. Λοιπόν, Mega Pack. Για πάμε. Τα τυχερά μας pack είναι τα Mega Pack. Για να δούμε. Γκόκλος πάλι! Back to back. Ω, είναι μπλε. Τσουλού κάρτα είναι. Ναι, μάλλον. Ιταλό center back. Juventus. Κελίνι. Όχι Μπονούτσι. Κελίνι. Ναι! Ναι, ρε φίλε. Ωραίο. Και Βίτσελ μέσα. Nice. Ωραία, βγάλαμε καλά coins, μάγες. Βγάλαμε καλά coins. Λοιπόν, Jumbo Rare Players Pack. Για πάμε. Πάμε, chat. Ένα ακόμα walkout. Όχι, μπορώ να το βγάλω. Ένα ακόμα walkout. Έλα. Ένα μόνο. Να το, τρίτο σερί. Πάμε. Βραζιλία. Πω. Έλα, όμπλακ. Ναι, ρε φίλε. Τουλάχιστον τυχαίνω τις κακές χώρες, αλλά τυχαίνω τους καλούς από τις κακές χώρες. Πάμε. Λοιπόν, Jumbo Rare Players Pack. Τελευταίο πακάκι. 1, 2, 3. Φύγαμε. Έλα. Back to back. Αχ, δεν είναι εγώ κάτω αυτό. Ούτε boards νομίζω είναι. Α, είναι boards. Πορτογαλία, LM, Guerrero. Εντάξει, δεν πειράζει. Βγάλαμε τόσα walkout. 84, κάτι θα πουλάει κι αυτός. Οπότε επιστρέψαμε, guys, με τη super duper ομάδα. Η ομάδα που έχω ετοιμάσει είναι αυτή εδώ. Έχει μπαγκά, εν τω μεταξύ το controller μου έχει τρελό μπαγκρε με το δεξί μοχλό. Δείτε εδώ. Το πατάς μια φορά και φεύγει. Δες. Έχουμε στην εστία Κουρτουά, τον οποίο τον αγόρασα 44.000. Ήθελα να δοκιμάσω έναν πιο high rated τερματοφύλακα, να δω πως θα μας πάει. Είμαι και Real, οπότε why not Courtois. Στα δύο stopper έβαλα Diego Carlos και Militao, που όπως ξέρω είναι από τα καλύτερα stopper μες στο game. Ο Militao του δώσε ένα anchor και του Diego Carlos ένα shadow. Τώρα στα back έχω βάλει Lodi, δεν είχε καμία καλύτερη επιλογή. Τον πήρε 1900 coins, okay, όχι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά δεν είχε κάτι καλύτερο να βάλουμε. Και στα δεξιά βάλαμε Semedo με Sentinel, τον πήραμε 43.000. Είναι από τα καλύτερα δεξιά back στο game. Ελπίζω να μας βγει γι' αυτός. Γενικά η ομάδα αυτή που έχω κάνει μου αρέσει πάρα πολύ.
Μου κόστησε γύρω στα 300 κάτι χιλιάρικα, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς. 340, κάπου εκεί νομίζω. Μάλλα 100 κάτι χιλιάρικα να κάθονται για trades. Μετά στα δεξιά θα έχουμε αντάματρα ωραία με 15.000 coins. Τον πήραμε για αυτόν, του βάλαμε ένα dead eye, δεν έχει πολύ καλό shoot. Εντάξει, δεν θέλουμε πλάγιους για τα shoot, τους θέλουμε πιο πολύ για να τρέχουν, να δίνουν passes από τα πλάγια. Οπότε θα είναι good, όχι ότι passing έχει πολύ καλό, αλλά θα δούμε πως θα μας βγει. Λένε ότι όλοι ότι είναι σπασμένος. Μετά στα δύο CDMs έχουμε τον De Jong και τον Llorente. De Jong, εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι είναι καρτάρα. Ο Llorente το μεταξύ κάνει μόνο 2.000 coins και η κάρτα του φαίνεται τρομερή, έτσι. Του έχω βάλει και ένα σάντου, πιστεύω θα είναι beast. Θα δούμε πώς θα πάει και στο γουλού, θα το δείτε και στα lives. Και μετά το σύστημα αλλάζει game, θα σας δείξω και μετά τα instructions και τα tactics που έχω βάλει. Και πάει πλάγια ο Ντεμπελέ, που τον πήραμε 48.000, ο οποίος του βάλαμε για αυτού ένα dead eye, νομίζω θα βγει και σε αυτόν. Βάλαμε αριστερά να είναι Ντεμπελέ, striker Ροντρίγκο και στο camp θα είναι Αζάρ. Θέλω πολύ να δω πώς θα πάει ο Αζάρ, έδωσε 101 χιλιάρικα για αυτόν τον παίκτη. Έφτιαχνε χθες 88 χιλιάρικα, νόμιζα θα πέφτει η τιμή του, επειδή θα βγει νέο πρόμο σήμερα το βράδυ στις 8. Αλλά από ό,τι φαίνεται ανέβηκε η τιμή του, δεν ξέρω τι φάση. Έδωσα πολλά coins για σένα Αζάρ, ελπίζω να μ' ανταμείψεις. Του βάλαμε ένα hunter, το hunter νομίζω είναι πιο πολύ για πλάγιος. Οπότε άμα δεν μου αρέσει το hunter μπορεί να το αλλάξω και να το βάλω και αυτού dead eye. Ή τι άλλο βάζει, δεν θυμάμαι τι άλλο έβαζα. Ή hawk νομίζω, θα σου πάω. Λοιπόν, αυτή είναι η ομάδα. Πάμε να σας δείξω και τα instructions και τα tactics που έχω αλλάξει. Έχω κάνει για τα πάντα instructions και tactics. Λοιπόν, τα βασικά instructions που θα παίζω θα είναι τα defensive 4-2-3-1, balance balanced. Εδώ τα βλέπετε width και depth. Πιο αναλυτικά μπορείτε να τα δείτε και στο κανάλι του Tex, γιατί τα έχω κάνει παρόμοια με του Tex τα instructions, γιατί μου φάνηκαν αρκετά ενδιαφέρον. Όσοι δεν τον ξέρετε, το Tex είναι ένας επαγγελματίας παίκτης FIFA στους Fnatic, οπότε μπορείτε να βοηθηθείτε από το βίντεο του, τα λέει πιο αναλυτικά. Έχουμε βάλει stay forward στο striker, get into στους πλάγιους μας, τον Hazard τον έχω αφήσει balanced. Τα CDMs μου τους έχω βάλει stay back και cover center και τα backs stay back. Κλασικά πραγματάκια, όχι κάτι ιδιαίτερο. Μετά πάμε στα defensive tactics, όπου τα βλέπετε εδώ, δεν χρειάζεται να τα αναλύσω. Μπορείτε να τα κάνετε ένα copy paste όσοι θέλετε. Και έχουμε come back on defense για τους πάντες στην επίθεση, stay back και cover center, κλασικά πραγματάκια. Το, η μόνη διαφορά είναι ότι έχω βάλει come back on defense στους πάντες. Αυτό. Μετά πάμε στο attacking, αυτό που θες να πιέσεις λίγο πιο πολύ, που βρίσκεσαι πίσω στο score και θες να κάνεις κάτι παραπάνω. Είναι αυτά εδώ τα tactics. Και τα instructions έχουμε stay forward, κλασικά. Εδώ έχω βάλει balance τα CDMs μου, αυτό είναι το μόνο που αλλάζει. Και cover center, το cover center πάντα το αφήνεις, νομίζω είναι από τα πιο broken πράγματα το cover center. Και τα backs τα έχω βάλει balanced, δεν τα έχω πειράξει. Και από ό,τι είπε και ο Tex, άμα θέλετε παραπάνω πίεση, μπορείτε εδώ το balance να το αλλάζετε και να βάζετε pressure on heavy touch. Αλλά το pressure on heavy touch είναι λίγο ρίσκο, οπότε εγώ δεν θα το προτιμήσω. Επίσης, πάμε στο ultra attacking, όταν βρίσκεσαι πίσω στο score και είναι γύρω στο 80-85 το match και θες οπωσδήποτε να βάλεις goal. Έχουμε το constant pressure, εννοείται, εδώ πέρα όλα ευθεία μπροστά οτιδήποτε. Σύστημα εδώ 3-4-2-1, το δεντράκι, όσοι όλοι το ξέρετε. Stay forward για τους πάντες, μέχρι λόδι και αντάματρα ωραία, όλοι stay forward. Και μετά cover center μόνο στα CDMs μου. Και εντάξει, στην άμυνα δεν έχει κάτι να δείξεις. Οπότε μάγκες, είδατε, βγάλαμε από τα rewards σχετικά καλά πραγματάκια. Βγάλαμε ένα καλό profit γύρω στα 150 χιλιάρικα. Μπορεί να φτάσει και 200, δεν ξέρω, δεν νομίζω να φτάσει 200 βέβαια. Οπότε ναι, αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like. Έλεγα να ανέβει και σήμερα το μεταξύ και δεύτερο βιντεάκι, αλλά λογικά θα ανέβει αύριο, το οποίο θα είναι career mode. Σας έχει λείψει, το ξέρω, το λέτε όλοι κάτω στα σχόλια. Θα δείτε αύριο career mode, μην αγχώνεστε. Subscribe στο κανάλι αν σας άρεσε αυτό το βίντεο. Και τα social media όπως Instagram, Facebook και Twitch, που προανέφερα και πριν, θα τα βρείτε όλα κάτω στην περιγραφή. Τα λέμε μαγκές. Bye!